Πάμε να δώσουμε θέμα. Άνοιξε χθες η πλατφόρμα για τις νέες ταυτότητες και την νέα εποχή που φέρνουν αυτές, με χιλιάδες αιτήσεις από την πρώτη μέρα να κατατίθεται για να καθοριστούν τα ραντεβού. Να κλείσει το ραντεβού. Με τα αστυνομικά τμήματα, προκειμένου οι πολίτες να πάνε να παραλάβουν την ταυτότητά τους. Ναι, γιατί η διαδικασία είναι ότι μπαίνεις στο gov.gr και εκεί κλείνεις το ραντεβού σου για να πας στο αστυνομικό τμήμα. Δεν είναι ότι βγαίνει αμέσως η ταυτότητα από την εφαρμογή και μόνο. Κλείνεις το ραντεβού σου, πας στο αστυνομικό τμήμα και εκεί σου δίνουν ταυτότητα. Βγάζεις και τη φωτογραφία στο αστυνομικό τμήμα και ενσωματώνεται στην νέα ταυτότητα, στο νέο δελτίο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι φωτογράφοι έχουν μείνει έξω από τη διαδικασία και έτσι η Ένωση των Φωτογράφων προσέφηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αναζητώντας την δικαίωσή της. 29-30, πάμε Οκτώβρη, 31 Οκτώβρη, κανένα διαθέσιμο. Άνοιξε σήμερα το πρωί η πλατφόρμα id.gov.gr. Με ένα απλό κλικ, οι πολίτες μπορούν πλέον να κλείνουν ραντεβού για την έκδοση της νέας Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών Ταυτότητας. Έχω κλείσει στις 13 του μήνα του άλλου μηνός. Τότε μου δώσανε ημερομηνία στο αστυνομικό τμήμα που είναι στο Παγκράτη. Ήταν εύκολη η διαδικασία μέσω της... Ευκολότατη. Μπήκα γύρω στις 10 η ώρα το πρωί, σε 10 λεπτά περίπου είχα τελειώσει. Κάνεις την αίτηση, σε ειδοποιούν με SMS και μετά περνάς μετά από 7 μέρες και την παίρνεις. Πρώτη μέρα λειτουργίας της νέας πλατφόρμας και ήδη σε πολλά αστυνομικά τμήματα, όπως και αυτό του Περιστερίου όπου και βρισκόμαστε, δεν υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού μέχρι και το τέλος του Οκτωβρίου. Άνοιξε τελικά σήμερα το πρωί, κανένα ραντεβού δεν είναι διαθέσιμο μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι για να κλείσουν ραντεβού μπαίνουν στην πλατφόρμα του Υπουργείου με τους κωδικούς τάξης NET, επιλέγουν την αρχή έκδοσης με βάση τη διεύθυνση μόνιμης ή προσωρινής κατοικίας, συγκεκριμένη ημέρα και ώρα και στη συνέχεια καταχωρούν ονοματεπώνυμο, email και προαιρετικά τον αριθμό τηλεφώνου τους. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα να κλείσει το ραντεβού τρίτο άτομο. Μπήκατε? Όχι. Θα μπείτε εσείς, θα μπει κάποιος? Κάποιος σηκός. Επειδή φαντάζομαι ότι μπορεί να έχει αρκετό κόσμο τώρα, πάει και ένα-δύο μήνες αργότερα, ίσως μπούμε τότε γιατί μπέσουμε όλοι μαζί. Σε 7 με 10 ημέρες μετά το ραντεβού, οι πολίτες θα ενημερώνονται με γραπτό μήνυμα για την παραλαβή των νέων ταυτοτήτων, με το κόστος παραβόλου να ανέρχεται στα 10 ευρώ. Διαδικτυακά είναι πιο εύκολο το ραντεβού, οπότε θα είναι εντάξει, πολύ πιο γρήγορο, πολύ πιο άμεσο από το να πηγαίνεις στην αστυνομία. Για την έκδοση του νέου δελτίου ταυτότητας απαιτείται η παράδοση του παλαιού. Για πάμε στο Γιώργο Τσενικά ξανά, γιατί φαίνεται ότι πρώτη μέρα και γέμισε η πλατφόρμα από αιτήσεις. Γέμισε και μετά το τέλος Οκτωβρίου. Και δεν βρίσκεις εύκολα πια. Δεν βρίσκουμε τίποτα. Ακριβώς, παιδιά. Το να κάνεις την αίτηση ή εσύ ο ίδιος ή κάποιος τρίτος είναι εύκολο. Το δύσκολο ποιο είναι? Έχουμε μεγάλες αναμονές. Mm-hmm. Μπορεί να φτάσουν 1,5 και 2 μήνες. Mm. Πραγματικά. Είναι πανεύκολο, όπως είπα και πάλι. Μπορεί ένα τρίτο πρόσωπο που δεν ξέρει άλλος να μπει μέσα στην πλατφόρμα, στο κάνει ένας συγγενής σου. Εσύ πρέπει να πας όμως αυτό προσώπος ο ίδιος, αν έχεις παλαιού τύπου να την παραδώσεις ή να πεις το λόγο φθοράς, παιδί μου, ότι έχει χαλάσει ταυτότητά μου. Mm. Έτσι, φωτογραφία που είπατε πριν, ή μπορείς να βγάλεις εδώ, ή μπορεί να βγάλεις και έξω σε φωτογράφους. Εσύ μπορεί επιλέγεις. Να φέρεις δικιά σου, δεν είναι υποχρεωτικά δηλαδή. Ναι, όπως με τις προδιαγραφές που προβλέπετε. Καλά, ναι, έτσι, δεν είπα, ναι. Οι φωτογράφοι είναι επαγγελματίες, έξω ξέρουν, θέλω για ταυτότητα ή διαβατήριο και σου βγάζουν την αντίστοιχη και τη φέρνεις εδώ. Αναλόγως τώρα, τι επιλέγεις, εδώ στο ΑΛΦΑΤΑΦ ή γενικά έξω. Το θέμα είναι ότι έχουμε μεγάλες αναμονές. Ήδη μέχρι και πριν ξεκινήσει, δηλαδή την Παρασκευή, είχε πολύ κόσμο για να βγάλουν τις παλαιό τύπου. Γιατί αυτή θα έχει ένα κλειδί. Θα έχει ένα κλειδί πάνω εκεί που είναι το πρόσωπό, θα έχει ένα κλειδί. Έτσι, που όταν περνάς θα το σκανάρεις και θα ξέρουν. Τσελίκα Γιώργος. Αυτό, αυτό και αυτό και αυτό, να ξέρουν τα στοιχεία σου, παιδί μου. Ναι. Πρέπει να μας πούν επίσης, όταν θα αποκτήσουμε τον προσωπικό αριθμό, θα πρέπει να επιστρέψουμε στα αστυνομικά τμήματα για δεύτερη φορά, προκειμένου να αποτυπωθεί στις νέες ταυτότητες. Ένα. Και το δεύτερο, για τις φωτογραφίες, Γιώργο μου, νομίζω ότι για τις καινούργιες ταυτότητες οι φωτογράφοι δεν περιλαμβάνονται, ίσως για την ανανέωση της παλιάς μόνο να μπορείς ακόμη να πας στο φωτογράφο, για τις καινούργιες. Γι' αυτό και έχουμε και την προσφυγή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Ότι είναι αποκλειστικά στα αστυνομικά τμήματα. Ναι, αλλά ίσως, να ισχύει, το δούμε. Ναι, αλλά για τις παλαιότερες. Μα και πάλι ζημιώνονται. Να αποσαφινιστεί. Και πάλι ζημιώνονται. Από εκεί το αστυνομικό τμήμα μπορεί να σε βγάλει δωρεάν ταυτότητα. Παιδιά. Δωρεάν φωτογραφία, ναι. Ναι, εντάξει. Ακούστε. Εντάξει. Ωραία. Είναι εκεί η διαδικασία. Ένας άνθρωπος αμαία. Ναι. Ποιος θα πάει να του βγάλει φωτογραφία στο σπίτι?
Ναι, ναι. Σωστά. Θα φύγει σωστά. Εδώ το θέμα είναι και με αυτό που λέει, με το κλειδί που λέει ο Γιώργος πάνω στην ταυτότητα τη νέα. Εκεί είναι που πατάνε, Γιώργο μου, και πολύ που λένε για το τσιπάκι. Γιατί αυτή η διαφορά, η διαφοροποίηση που θα έχει με το κλειδί που σου σκανάρει. Δηλαδή, εκεί σου λέω ότι είναι που πατάνε. Ναι. Όταν δηλαδή έχει πάνω το κλειδί και σε σκανάρει. Βρε, και ναι. Βλέπει κάποιο ο οποίο δεν έχει συνηθίσει. Έχει ότι έχει τα στοιχεία σου. Το τσιπάκι το έχει ο Γιώργος στην τσέπη. Να το. Κοίτα το τσιπάκι του Γιώργου. Αυτό εδώ τι είναι αυτό εδώ. Ένα μεγάλο τσιπάκι. Αυτό και μόνο ξέρουν και πού. Πάω. Ε, βέβαια. Και ναι, που αλλά κινούμε. Δεν μπορείς να αλλάξεις τόσο εύκολα εδώ την άποψη κάποιου που έχει αυτή την πεποίθηση. Λάξε. Πολύ δύσκολο να αλλάξεις κάτι τέτοιο. Όταν κουβαλάς το κινητό σου νομίζω ότι ταυτότητα έχει αυτό. Καλημέρα, Γιώργο. Είναι δύσκολο. Καλημέρα, καλημέρα. Έλα, Γιώργο, καλημέρα.